Fan του Δάκη Ρίσο Μηδενιστή Τζάκι Τσάν. Δύο μέλη λοιπόν των Θρυλικών ζητάνε είναι εδώ. Εσείς δεν βλέπετε καθόλου από κοντά γιατί βλέπετε και στο Μπιριμπίδι, ας πούμε. Με έχετε βάλει μέρα εδώ στην εφημερίδα, στο σκαμνάκι μου και έχετε πιάσει Μπιριμπίδι μια σειρά. Καλή σε αυτά. Καλή με τακτικά. Το λέτε τακτικά. Αλλά το λέτε και εσείς το Fan. Να φύγω, ας πούμε. Λοιπόν, φυσικά αστειεύομαι, αν και δεν είναι τα πιο κατάλληλα άτομα. Μου έφερε και ρωτάκια. Τι ξέρεις, ωραία πράγματα αυτά. Λοιπόν, κάτι λέει, πριν τον έχεις τον ρυθμό μου, δεν πειράζει. Ζητανή, ζητανή, λοιπόν, ζητανή νεκρή, πάντα το λέω έτσι όλο μαζί. Εσύ άκουγε ζητανή παλιά. Ήταν, ήσασταν και μόδα. Underground. Underground. Underground μόδα όμως. Δεν το χαλάς δηλαδή. Όχι, όχι, δεν το χαλά, ξέρετε τι μόδα εννοώ. Τέλος πάντων, είχε ακουστεί πάρα πολύ. Και πιο πολύ στο μισθώμα γύρναγε τώρα. Έτσι, ναι. Από πριν βγάλουμε δίσκο, δηλαδή γεμίζαμε τα μαγαζιά. Αυτό είναι αλήθεια. Και τώρα είστε έτοιμοι να γεμίσετε και το Underworld. Δύο μέρες. Δύο μέρες, έτσι. Γιατί το κάνετε και δύο μέρες, γιατί δεν θα χωρέσουμε. Δεν θα χωρέσουμε. 2 και 3 Μαρτίου, λοιπόν, 8:30 το βράδυ στο Underworld, εκεί στην Ομόνια κοντά. Μπορείτε να πάτε να δείτε του Ζητανή, οι οποίοι εγώ νόμιζα, όπως έλεγα και πριν, στο μακιγιάζ, ότι επειδή είχα χάσει και ένα διάστημα, λέω θα διαλύθηκαν, κάνουν καθένα τα δικά του. Γιατί νομίζει όλο ο κόσμο. Όχι απλά λείπουν οι μισοί εδώ, οι μισοί εκεί, Ζητανή είναι. Πάντα ήμασταν έτσι. Πάντα ήμασταν έτσι, ναι. Από την απόσταση πάντα και γι' αυτό το λόγο δεν ήμασταν κοντά να κάνουμε μουσική. Δηλαδή, αλλά ο καθένας μόνος του προχωρούσε πάντα και ήταν πάντα Ζητανή. Τις δουλειές σας και τις άλλες και τις ίσως να είχαν βγει και περισσότερες δουλειές, δηλαδή άμα, ξέρεις, ήμασταν πιο κοντά, εμείς είναι Θεσσαλονίκη, άλλοι εμείς ήταν Αμερική για αρκετό καιρό. Τι τώρα είναι στην Κύπρο. Τι κάνεις εκεί, γιατί δεν κάθεται εδώ στην Τζορκόσνερ λίγο. Απλά, ξέρεις τι, δεν είχαμε να αποδείξουμε κάτι στον εαυτό μας όσον αφορά τα raps. Ξέραμε το επίπεδό μας, τι μπορούμε να κάνουμε. Mm-hmm. Και έτσι, οκ, είχαμε βγάλει ένα δίσκο, καθένα στα δικά του τα προσωπικά και δεν ήταν η προτεραιότητα στη ζωή μας η μουσική. Απλά το δίνουμε γιατί μπορούμε να δώσουμε κάτι πολύ ξεχωριστό. Καταλάβεις, οπότε κάτσι, δίνουμε λίγο. Μία φορά δεν είχε έρθει ένας καλλιτέχνης εδώ πέρα να μου πει δεν είναι προτεραιότητα στη ζωή μου μουσική. Ξέρεις τι ωραία ακούστηκε. Τουλάχιστον ξέρεις δεν πήρε είδους του. Διά, εγώ ζω για τη μουσική και τέτοια. Εντάξει, ωραίο αυτό. Όχι. Ναι, καταλαβαίνω ότι αγαπάμε, αγαπάμε πάρα πολύ, απλά αγαπάμε και άλλα πράγματα στη ζωή μας. Βέβαια, όχι, ωραία τα λες. Εγώ το ευχαριστήθηκα. Και αυτό είναι που το κάνουμε και τόσο καλά δηλαδή και ο κόσμος το έχει αναγνωρίσει. Ξέρεις. Οι φάνες μας δηλαδή, άμα το δεις, είναι πιστοί. Από παλιά έως και τώρα. Δεν έχετε καταφέρει να τους ξενερώσετε καθόλου. Ποτέ νομίζω. Γιατί... Να τους πολλαπλασιάσουμε, ναι. Αλλά είναι όταν λέμε για παδούς, μιλάμε για φανατισμό. Δηλαδή ζητάνε δηλαδή, έχουν φανατικούς. Τραβάω μπλούζα και τέτοια. Σου σκίζω την μπλούζα. Ναι, για πες. Αυτό είναι το μου πείτε. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή σε συναυλίες να σκάνε τώρα με ζητάνε μπλούζες δεμένα στο κεφάλι κτλ. Δεν τα βλέπεις αυτά σε άλλα ράψη κοτήματα. Και οι οπαδοί είναι αυτοί που μας κάνανε, γιατί η αλήθεια ήταν ότι ήταν δύσκολο και για μας. Καθώς μεγαλώναμε και ο καθένας είχε και τη δουλειά του, σύν ότι ήμασταν και μακριά, ήταν δύσκολο και για μας. Αλλά οι οπαδοί είναι αυτοί που μας κρατήσανε. Έτσι. Έχετε λίγο κορίλες εδώ, οι οπαδοί. Εν τω μεταξύ. Τα κορίλες. Ναι, ναι. Εν τω μεταξύ, ο κόσμος ξενερώνει με εμάς μόνο άμα κάνουμε μια εμπορική κίνηση. Ξέρεις, προσπαθήσουμε να πουλήσουμε παραπάνω. Αλλά τελικά είδα ότι και με τις εμπορικές κινήσεις ο κόσμος δεν ξενερώνει μαζί μας. Γιατί καταφέρνουμε τον εμπορικό καλλιτέχνη που θα συνεργαστούμε μαζί του να τον κάνουμε hardcore. Για ποιους μιλάς, ποιους έχετε κάνει hardcore? Έχω κάνει ένα στον Ήβο, ας πούμε. Mm-hmm. Ένα κομμάτι το οποίο το κατεβάσαμε κάτω. με την Ανέτ έχουμε κάνει ένα κομμάτι που δεν έχει βγει. Απλά... Άλλη λες, πότε βγαίνει? Φωναρά. Ρώτα την Ανέτ. Ενθουσιαστικά. Πολύ καλή Ανέτ. Αφού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την τηλεφωνή που έχει, και ας μην είναι η Ανέτ της φάσης, σε εισαγωγικά. Όχι, η Ανέτ είναι της φάσης, πληροφορώ. Α, είναι. Βεβαίως, ήταν πολύ, πολύ καλά πληροφορημένοι για όλη τη ραπ σκηνή και ξέρανε ποιοι είναι όλοι και διαλέξαν, ας πούμε, εμένα. Α. Underground, ας πούμε, καλά. Εγώ κάνω και με τη Βάσια Ρίγα. Ναι. Τι λαϊκά τα βούχη, Βασιλιά. Εγώ ήταν να κάνω με τη Μαραγκόζη, αλλά δεν τα βρήκα. Πήγα σώσου. Αλήθεια, με τη Χριστίνα Μαραγκόζη. Ναι. Μου είστε όλα εκπλήξεις, μου είστε. Ζητανή, ζητανή. Λοιπόν, επειδή κάπως μας χείλησε κουβέντα δεξιά-αριστερά και έχασα κάτι ερωτήσεις που ήθελα να κάνω, κάποια θέματα που είχαμε να πω, πάμε να δούμε, να πάμε μια βόλτα στη χώρα των καλύτερων MCs τώρα. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, και είμαι σίγουρη ότι θα λησάξετε τώρα, γράφετε MAD, αφήνετε κενό
και στέλνετε ερωτήσεις και σχόλια για Ζητανή και αποστολή στο 400. Ματ και ενώ σχόλια και ερωτήσεις για Ζητανή, αποστολή στο 400. Μην ξεχάσετε να βάλετε το ονοματεπώνυμο, γιατί έχω εδώ 5 προσκλήσεις για το live που θα κάνουν 2 και 3 Μαρτίου. Η μισή είναι για 2 και άλλες για 3. Μαρτίου στο Underworld η Ζητανή. Λοιπόν, είναι 5 στη βίντεο, 3 και 2. Πάμε μια βόλτα λοιπόν στη χώρα των καλύτερων MCs και σε λίγα λεπτά στο Fan.